Καταρχήν λίγο ευχαριστούμε τους ανθρώπους που ήρθαν από το Ηράκλειο να συζητήσουμε καταρχήν με την Επιτροπή η οποία τους είχε καλέσει. Εγώ ξεκαθαρίζω ότι από την Επιτροπή καλέστηκα. Εννοείται ότι θα συζητήσουμε τους ανθρώπους, εδώ είμαστε για να συζητήσουμε, να δούμε αν μπορούμε να βρούμε λύση και κατά πόσο νομιμοποιούνται οι άνθρωποι να εκφέρουν κάποια πρόταση μετά την οποιαδήποτε συζήτηση που θα γίνει. Δεν είναι λοιπόν εδώ πέρα ότι επειδή θα συζητήσουμε θα, έτσι, δεν είναι, θα γίνουν και ανακοινώσεις. Λοιπόν, είδατε το κλίμα εδώ πέρα, η επαρχία είναι ορεινή και δυσπρόσιτη. Το θέμα δεν είναι ότι κλείνει το... δεν είναι ένα απλό κατάστημα, είναι ένα κατάστημα ενός ορεινού και δυσπρόσιτου Δήμου. Είναι ένα κατάστημα το οποίο για να έρθει ο άλλος από την Αγία Ειρήνη, από το Επανοχώριο, από το Κουστογέρακο, πρέπει να κάνει μία ώρα δρόμο. Από τον Ομαλό. Εξυπηρετεί και τμήματα χωριά που βρίσκονται στην επαρχία Κισάμου. Ζητάμε την συνέχιση της λειτουργίας του έτσι όπως είναι, είτε στο χώρο αυτό είτε σε κάποιον άλλο χώρο. Βλέπετε ότι το σύνολο των κατοίκων, όχι μόνο της Καντάνου αλλά όλη της επαρχίας, εναντιώνται σε αυτό το πράγμα. Όπως είπανε και οι άλλοι, έχει φτιαχτεί αυθόρμητα και από τη βάση μια επιτροπή των κατοίκων. Δεν έχουν ορίσει κάποιο, μόνο συντονιστές υπάρχουν, οι οποίοι εναλλάσσονται και μεταξύ τους και προσπαθούν όλοι να διατηρήσουν το κατάστημα, το οποίο δεν έχει μόνο το λειτουργικό σκοπό, έχει και ένα κοινωνικό και ένα οικονομικό. Δηλαδή, κατεβαίνει ο άλλος από το χωριό για να κάνει μια πράξη στα ΕΛΤΑ, συναντά δύο ανθρώπους, κουβεντιάζει. Είναι ένας πυρήνας, αν θέλετε, διατήρησης κοινωνικότητας των ορεινών Δήμων. Θέλω να το δείτε σε μια άλλη βάση και όχι στη βάση την τεχνοκρατική, βγάζει ή δεν βγάζει. Αυτά θα θέλαμε να πούμε. Σας καλωσορίζουμε και πάλι. Θα πάμε να κάνουμε μια συζήτηση. Υπάρχουν αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι εδώ πέρα. Και μετά να ενημερώσετε και την Επιτροπή και να μεταφέρετε. Και να μεταφέρετε. Πιο σημαντικό, να μεταφέρετε αυτό που.